Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα κουσούρι. Δεν μπορώ να παίξω games, αλλά μου αρέσουν πολύ τα games, δηλαδή τα εκτιμώ. Μου αρέσει να παρακολουθώ αναλύσεις για τα games. Μπορώ να παρακολουθήσω έτσι πολύ ωραία ανάλυση για ένα παιχνίδι, για το πώς δημιουργήθηκε, για την ιστορία του, για τα γραφικά του, για τα νοήματα από πίσω, χωρίς να έχω παίξει ούτε δευτερόλεπτο. Ίσως επειδή είμαι boomer, ίσως επειδή μεγάλωσα, μου είναι δύσκολο, παιδί μου, να με νιάξει το gameplay από κάτι. Μου είναι δύσκολο να ξεκινήσω να πάρω το ποντίκι μου και να κάνω πράγματα. Οπότε τα single player games μου είναι δύσκολο να τα παίξω. Και το περίεργο πράγμα που κάνω είναι κάτι που έκανα πρόσφατα και γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε τώρα. Είδα το Space Marine 2 όλο σαν ταινία στο Game Clip στο κανάλι. Είναι ένα κανάλι το οποίο παίζει ουσιαστικά, λέει Space Marine 2, movie, full cinematics. Οπότε σου δίνει όλο το story χωρίς να χρειάζεται να παίξεις το παιχνίδι. Έτσι έκατσα και το παρακολούθησα. Είναι περίπου 3 ώρες παρακάτι. Σκέφτηκα στο μυαλό μου, θέλω να δω κάτι fantasy, sci-fi, οτιδήποτε. Έχω δει όλες τις ταινίες αυτού του είδους, οπότε δεν χάνω τίποτα να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό. Και για αυτό το πράγμα θα μιλήσω. Είμαι blown away, που λέμε και εμείς εδώ στο χωριό, διότι πέρα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, δηλαδή γραφικά, αριθμός αντιπάλων, το combat λίγο όσο είδα, γιατί δεν έχει πάρα πολύ μάχη μέσα στο story, στο συγκεκριμένο βίντεο, και κυρίως η απόδοση του setting, για όσους ξέρουν από Warhammer, το πόσο accurate ήταν στην απόδοση, είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτά. Αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ είναι το πώς σοκαρίστηκα από το ότι αυτό το παιχνίδι δεν είχε τίποτα προοδευτικό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν απλά φτιαγμένο, βασισμένο στο 40.000 μετά Χριστόν, στο οποίο διαδραματίζεται η ιστορία μας, και δεν έβαλαν τίποτα σύγχρονο από αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό με σόκαρε, να σας πω την αλήθεια. Για όσους δεν ξέρουν, δεν θα κάνω τώρα ανάλυση του setting του Warhammer 40K. Καλό είναι να το ψάξετε, και επειδή κάποιοι μπορεί να φοβάστε να πείτε, εντάξει, έχει 300 βιβλία και είναι χιλιάδες ώρες content στο ίντερνετ, οπότε δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και οτιδήποτε, θα σας έλεγα δείτε απλά αυτό το βίντεο που είδα και εγώ, Space Marine 2, το full game, τέλος πάντων μόνο τα cinematics και την ιστορία του από το game clip στο κανάλι. Είναι μια καλή αρχή για να μπείτε έτσι στο mood και να καταλάβετε λίγα πράγματα, και μετά μπορείτε να ξεκινήσετε το διάβασμα ελεύθερα. Τώρα, τι με σόκαρε. Ξεκινάνε τα spoilers, by the way, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, οπότε τα λέμε. Ξεκινάει και βλέπω τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ένας άντρας, λευκός, πολύ αρενοπός, πολύ σωματώδης και τέτοια, ο οποίος είναι Space Marine και γίνεται Primaris, γίνεται δηλαδή μπαίνει στους Ultramarines. Μετά γνωρίζουμε την υπόλοιπη ομάδα του, με την οποία θα κάνει όλα αυτά που είναι να κάνει μέσα στις αποστολές στο παιχνίδι. Και στην ομάδα του είναι ο Γκάντριελ και ο Κάιρον. Ο Γκάντριελ είναι ένας ξανθός, έτσι λίγο μοιάζει σαν να τον πάνε να τον κάνουν κακό, και ο Κάιρον είναι μαύρος και πάνε σαν να τον κάνουν καλό κάπως. Και στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή, για οποιονδήποτε ας πούμε παρακολουθεί τα σύγχρονα media και τις σύγχρονες ταινίες, πας και λες, εντάξει, ο Γκάντριελ θα είναι κακός σε λίγο, θα αποδειχθεί προδότης. Ο Κάιρον ενδεχομένως είτε θα σώσει τον πρωταγωνιστή, είτε είναι κάποια κρυφή διάνοια, είτε παλιότερα έχει δεχτεί κάποιο είδους ρατσισμό μέσα στην οικογένειά του, στον πλανήτη του, κάτι θα έχει συμβεί τέλος πάντων, ή μπορεί να γίνει κάτι ακόμα χειρότερο, να χαλάσουμε εντελώς την ιδέα του Grimdark έτσι όπως είναι στο κανονικό setting και να βάλουμε κάποιον από αυτούς να είναι comic relief, να λέει αστεία και να λέει βλακίες για να είμαστε, ξέρεις, αυτό το σύγχρονο της Marvel, ρε παιδί μου. Και έπαθα την πλάκα μου με αυτό το παιχνίδι, παιδιά, γιατί ξεκινάει, ξέρω εγώ, το παιχνίδι, γνωρίζονται οι πρωταγωνιστές μεταξύ τους και οι άλλοι δύο έχουν αμφιβολίες για τον Titus, που είναι ο δικός μας πρωταγωνιστής. Πού ήταν αυτός τώρα πριν τον φέρουν στη συγκεκριμένη ομάδα, τι έκανε πριν? Αυτός δεν τους απαντάει, γιατί παλιότερα είχε κατηγορηθεί για μόλυνση, για corruption, παιδί μου, ότι είναι με την πλευρά του House, με τους κακούς, για όσους ξέρουν το setting. Και είναι λίγο κρυψίνους, δεν τους τα λέει ξεκάθαρα. Και σιγά σιγά χτίζονται οι αμφιβολίες. Ο Γκάντριελ το ρωτάει συνέχεια πράγματα, γίνεται σπαστικός, γίνεται ενοχλητικός. Φτάνουν σε μια φάση να παλεύουν και λέω: εδώ είμαστε, τώρα θα σκοτωθούν και δεν θα έχουμε happy end και τέτοια. Σπάει ο διάολος το ποδάρι του, δεν ξέρω πώς έγινε, ρε παιδιά, και το story πάει καλά.
λύνουν την παρεξήγησή τους, γίνονται αδέρφια, όπως γίνεται και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, άμα δεν μαλώσεις με τον άλλον, να ψιλοσκοτωθείτε λίγο, δεν γίνεστε αδέρφια-αδέρφια μετά, η φιλία σας. Συνεχίζουν μαζί, ζητάνε συγγνώμη ο ένας τον άλλον, πολεμάνε, τους σκοτώνουν όλους, δεν πεθαίνει κάποιος από όλους αυτούς. Παράλληλα, έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ cool, έχει πάρα πολλές σκηνές οι οποίες είναι πάρα πολύ cool. Πολύ βίαιες, με την έννοια όμως όχι το ηλίθιο γκορ που μπορεί να βλέπει κάποιος στο Twitter. Αυτό το γαμάτο το βίο των Space Marine. Που έχουν γιγάντια ρομπότ και αιρετικούς οι οποίοι έχουν και αυτοί τα δικά τους γιγάντια ρομπότ και τα τέρατα και τα τύρανιτς επίσης παίζουν κάποιο ρόλο, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, μέχρι τη μέση. Εμφανίζεται το Κάλγκαρ σε μια σκηνή. Θα σας βάλω κάποιες σκηνές να δείτε για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Εμφανίζεται ο Κάλγκαρ, ο οποίος, ο Lord Κάλγκαρ, είναι πολύ γνωστός για τη μάχη στον Μακράγκ που ανακαλύφθηκαν τα Tyranids ουσιαστικά, που ήταν η πρώτη έτσι μεγάλη μάχη με τα Tyranids. Και κάθομαι λοιπόν, παρακολουθώ όλο αυτό το πράγμα, ξεχυλίζει από αρενοπότητα, ξεχυλίζει από πίστη στο setting, δηλαδή συνεχώς βλέπεις να μιλάνε για τον αυτοκράτορα, για τον χρυσαφένιο αυτοκράτορα, τον God Emperor, το πόσο τον ακολουθούν και όλα αφορούν αυτόν και το πόσο δογματικοί είναι πίσω από αυτόν χωρίς να σκέφτονται. Δεν υπάρχουν γκρι χαρακτήρες, δεν είναι σε φάση «Α, αυτοί που είναι το χάος έχουν ένα δίκιο ρε παιδί μου» ή κάτι τέτοιο. Έχει έναν κεντρικό κακό ο οποίος μας λέει τα επιχειρήματά του ρε παιδί μου, ότι δηλαδή ο God Emperor δεν είναι πραγματικός θεός και ότι κακός τον δοξάζεται και ότι οι πραγματικοί θεοί είναι στο χάος και εκεί μας δίνουν πραγματική ελευθερία και δύναμη, ότι ζείτε σε ένα φασιστικό καθεστώς. Αυτό είναι το point τέλος πάντων του χάος στο setting. Οι κακοί είναι ας πούμε με την ελευθερία και με την αθεία και οι καλοί σε αυτό το setting είναι ουσιαστικά με την αυτοκρατορία, με τον δογματισμό, με τον ακραίο μιλταρισμό, με τον σοβινισμό, οτιδήποτε είναι ξένο από την ανθρωπότητα. Είναι εχθρός και πρέπει να το εξολοθρεύσουμε. Το setting πάει αντίθετα με τις αρχές της σύγχρονης κοινωνίας μας. Και αυτό δεν είναι κακό, έτσι, γιατί είναι fantasy. Βλέπεις αυτούς που γράψαν αυτό το παιχνίδι ότι δεν προσπαθούν να σου διδάξουν κάτι. Δεν χρειαζόμαστε συνέχεια περίπλοκους χαρακτήρες οι οποίοι είναι λίγο γκρι, είναι λίγο το ένα λίγο το άλλο και το plot σημαίνει κάτι το οποίο πρέπει και εμείς να τραβήξουμε σαν παίχτες και να αντλήσουμε και να χτίσουμε κάπως το χαρακτήρα μας. Υπάρχει χρησιμότητα και για αυτά, αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι σου λέει πάρε αυτόν, σκότωσε τα όλα, είναι γαμάτος, είσαι γαμάτος εσύ σε αυτό το setting, είναι ωραίος, είναι δυνατός, ταυτόχρονα είναι ηθικός, ταυτόχρονα είναι τα πάντα, είναι ουσιαστικά ήρωας. Είναι αυτό που λέμε ήρωας. Και στο τέλος όλα αυτά δεν καταλήγουν σε κάτι έτσι σύγχρονο και κοινικό. Καταλήγουν στο όλα πήγαν καλά. Έχουμε ένα happy end και τη συνέχεια της ιστορίας όποτε συνεχιστεί αυτή. Έχει και μια σκηνή που μιλάει με τους δύο Space Marines που είχε στην ομάδα του Titus, με τον Gadriel και τον Chiron, και τους λέει «Με κάνατε να ξαναπιστέψω στην αδερφότητα, στο brotherhood». Είδα έναν YouTuber που έλεγε ότι «Νιώθω λες και τόσα χρόνια ήμασταν σε μια έρημο αρενοπότητας». Δηλαδή, αν το δείτε το συγκεκριμένο βίντεο, αν το δείτε το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά το story του, ίσως να το νιώσετε και εσείς αυτό, το τι έχουμε χάσει τα τελευταία 10 πλάς χρόνια από την σύγχρονη κουλτούρα όσον αφορά τα media, δηλαδή από ταινίες και από παιχνίδια και από τέτοια πράγματα. Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι δεν έχει φεμινισμό το παιχνίδι. Οι Space Marines είναι άντρες, οι Primaris είναι άντρες, είναι αποκλειστικά άντρες. Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση στην Games Workshop, που είναι η ιδιοκτήτρια του franchise, που λένε ρε παιδί μου, θα βάλουμε και γυναίκες και ίσως και καστόντις γυναίκες και τέτοια, γιατί ετοιμάζει σειρά ο Henry Cavill, δεν ξέρω αν την ετοιμάζει ακόμα ή την έχει ακυρώσει, που αφορά το συγκεκριμένο setting. Και ξέρετε, του έχουν βάλει χέρι, αυτός δεν θέλει, αυτός θέλει να πάει σύμφωνα με το. Θέλει να κάνει ό,τι κάνανε ουσιαστικά σε αυτό το game εδώ. Να το πάει πιστά με το lore και του λένε έτσι, σε ώρα θα αλλάξουμε το lore. Σε ένα σημείο εκεί που περπατάνε οι Space Marines, συναντάνε έτσι πολλούς
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συναντάνε διάφορους έτσι στρατιώτες και σε ένα σημείο είναι μια γυναίκα η οποία είναι αρχηγός των στρατιωτών, απλοί στρατιώτες, έτσι. Και τις ρωτάνε, ρε παιδί μου, τι φάση εσείς έχετε μείνει, και λέει, ναι, I'm what is left of the command, ξέρω, ότι μόνο εγώ έχω μείνει, που σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή μια γυναίκα η οποία ελέγχει το στράτευμα, αλλά ταυτόχρονα είναι Cadian, δηλαδή είναι από τον πλανήτη των Cadian, που ουσιαστικά είναι ένας πλανήτης ο οποίος είχε την ατυχία να βρίσκεται δίπλα στην πύλη για την κόλαση ουσιαστικά στο συγκεκριμένο setting. Οπότε ήταν όλοι στρατιώτες, όλοι ήταν εκπαιδευμένοι. Οπότε έχει μια λογική να είναι και μια γυναίκα. Έχει μια φουλ λογική να είναι και μια γυναίκα. Αλλά ταυτόχρονα σου λέει ότι ο στρατηγός που ήταν εδώ, ξέρω εγώ, έχει πεθάνει. Ως οφείλει κιόλας, έτσι. Γιατί είμαστε Cadians. Δεν κολώνουμε εμείς οι Cadians. Οι Cadians έχουν χάσει τον πλανήτη τους, έχει καταστραφεί ο πλανήτης τους, έχουν επεκταθεί και έχουν απικήσει σε άλλους πλανήτες κτλ. Δηλαδή όλα έχουν ένα νόημα. Όλα είναι απλά ομό φαν. Και στην τελική αυτό θέλουμε όλοι που και που. Έτσι δεν είναι. Αυτά.